Προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ 1,9% από τη Νέα Δημοκρατία αποτυπώνει πανελλαδική δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Interview στο χρονικό διάστημα από 9 μέχρι 11 Ιανουαρίου για λογαριασμό της Βεργίνα Τηλεόραση. Σύμφωνα με τις απαντήσεις 1.000 ερωτηθέντων για την πρόθεση ψήφου, πρώτος αναδεικνύεται ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 28,3% και ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 26,4%, το Ποτάμι με 5,5%, η Χρυσή Αυγή με 5,1%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και το ΠΑΣΟΚ με 4,1%, το ΚΙΔΙΣΟ με 2% και η ΑΝΕΛ με 1,7%, ενώ η ΔΙΜΑΡ συγκεντρώνει 0,2%. Σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα εξόδου της χώρας από το ευρώ, οι ερωτηθέντες εκτιμούν πως τέτοιο σενάριο είναι πιθανότερο να γίνει πραγματικότητα με κυβέρνηση που θα έχει κορμό το ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 55% και λιγότερο πιθανό με μια κυβέρνηση που θα έχει κορμό τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 10%. Τέλος, 41% των πολιτών θεωρούν ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους δανειστές έναντι του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο εμπιστεύονται το 32% των ερωτηθέντων. Να ξεκινήσουμε τότε με την πρώτη κάρτα που είναι και η ταυτότητα της έρευνας. Η έρευνα διενεργήθηκε από εμάς για τη Βεργίνα Τηλεόραση με σκοπό την καταγραφή των απόψεων της κοινής γνώμης σε θέματα επικαιρότητας και πρόθεσης ψήφου. Η μέθοδος ήταν τηλεφωνική, δείγμα 1.000 ατόμων 18 και με δικαίωμα ψήφου. Διενεργήθηκε από τις 9 ως τις 11 του μηνός του 2015. Είναι πανελλαδική και οι σταθμίσεις έχουν γίνει σύμφωνα με τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2012. Μπορούμε λοιπόν να δούμε την δεύτερη κάρτα, που είναι η πρώτη ερώτηση. Κατά την άποψή σας, μία έξοδο της χώρας από το ευρώ είναι πιο πιθανή με κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ? Με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ λέει το 55%, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία το 10%, ένα 35% δεν γνωρίζει, δεν απαντά ή και είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύει ότι δεν τίθεται καν θέμα εξόδου της χώρας από το ευρώ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 55% για το ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι είναι πιο πιθανό με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και το 55% βεβαίως. Αυτό είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι αθρηστικά πολύ περισσότερο από ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ή και των μνημονιακών κομμάτων, να το πούμε έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επίσης αυτή την ερώτηση θεωρεί ότι με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ μία έξοδο της χώρας από το ευρώ είναι πιο πιθανή από ότι με τη Νέα Δημοκρατία. Στην επόμενη ερώτηση μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, ποιος κατά την άποψή σας μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα με τους δανειστές μας? Η χώρα έχει μία ανοιχτή υποχρέωση, είναι αυτή τη στιγμή παγωμένη βεβαίως η διαπραγμάτευση, αλλά αυτό το οποίο έχει να αντιμετωπίσει την επόμενη των εκλογών είναι η διαπραγμάτευση. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ο κύριος Τσίπρας μπορεί να το κάνει καλύτερα ή ο κύριος Σαμαράς. Το 41% λέει ο κύριος Σαμαράς, το 32% λέει ο κύριος Τσίπρας. Το 41% του κυρίου Σαμαρά βεβαίως είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Προκύπτει όμως γιατί σε αυτό καταλήγουν και ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ και πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ποταμιού του κυρίου Θοδωράκη. Στην επόμενη ερώτηση για την καταλληλότητα, ένα ερώτημα το οποίο θέτουμε συνήθως και το οποίο βεβαίως αποτελεί μια αξιολόγηση προσώπων, δεν αποτελεί αξιολόγηση πολιτικών τόσο, δηλαδή πώς εμπιστεύονται περισσότερο τα πρόσωπα οι ψηφοφόροι. Μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Τσίπρα, ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό? Το 41% λέει για τον κύριο Σαμαρά και το 30% για τον κύριο Τσίπρα, και εδώ είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό από αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος είναι ο ίδιος με αυτόν που είπα προηγούμενα. Πάμε να δούμε και την πρόθεση ψήφου. Εδώ έχουμε μια διαφορά της τάξης του 1,9. Η διαφορά της προηγούμενης εβδομάδας ήταν στις 2 μονάδες. Για τη Νέα Δημοκρατία έχουμε 26,4, για το ΣΥΡΙΖΑ 28,3.